Οι δύο χώρες μας, η Ελλάδα και η Ισπανία, συνδέονται με ισχυρούς δεσμούς αληθινής φιλίας, έμπρακτης αλληλεγγύης και σταθερού ευρωπαϊκού προσανατολισμού. Οι δύο λαοί μας αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα από την οικονομική κρίση, αλλά και από τη γεωπολιτική αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, όπως είναι και τα κύματα της μετανάστευσης, ενώ πλέον μοιράζονται την ίδια αγωνία για τη θωράκιση της Ευρώπης και απέναντι στη διεθνή τρομοκρατία που χτυπά την πόρτα μας. Η σχέση μας με την Ισπανία, τόσο διμερείς όσο και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, βασίζονται στο σεβασμό των κοινών αξιών που μας συνδέουν, αλλά και των κανόνων που διέπουν τη συνεργασία μας μέσα στην Ευρώπη. Η Ισπανία παρέχει την αλληλεγγύη της προς την Ελλάδα στην πράξη, έμπρακτα. Συμμετέχει από το 2010 στο μηχανισμό διάσωσης που στήριξαν τη χώρα μας όταν πλέον είχαν κλείσει τις πόρτες τους οι αγορές. Ο ισπανικός λαός, που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα και ο ίδιος, έχει δανείσει στον ελληνικό λαό 26 δισεκατομμύρια ευρώ απευθείας και μαζί με τις εγγυήσεις. Και θα ήθελα πραγματικά στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού της Ισπανίας να ευχαριστήσω γι' αυτό τον ισπανικό λαό. Αυτή είναι μια πραγματική αλληλεγγύη μέσα στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ασφαλώς η βοήθεια αυτή διέπεται από ένα πλαίσιο κανόνων που σεβόμαστε και που εκτιμούμε. Διέπεται όμως και από ένα πλαίσιο ηθικών κανόνων, εντιμότητας και φιλίας. Δεν ξεχνούμε ποιοι μας βοήθησαν πραγματικά στα δύσκολα και αυτονόητα ο ελληνικός λαός αναγνωρίζει τη βοήθεια του ισπανικού λαού και θα επιστρέψει βεβαίως τα χρήματα που δανείστηκε. Τα τελευταία χρόνια οι δύο χώρες μας δοκιμάστηκαν από τη μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών και οι λαοί μας υπό το βάρος των περιστάσεων υποβλήθηκαν σε μεγάλες θυσίες, τόσο ο ελληνικός όσο και ο ισπανικός λαός. Η μείωση του εισοδήματος και η ανεργία χτύπησαν την πόρτα σχεδόν κάθε οικογένειας. Και εμείς, όπως και η κυβέρνηση του Μαριάνο Ραχώη στην Ισπανία, κάναμε εκείνο που επέβαλαν οι κρίσιμες περιστάσεις. Προχωρήσαμε σε τολμηρές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που εγγυώνται το αύριο της χώρας, για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της χώρας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την πραγματική έξοδο από την κρίση. Όλες οι αλλαγές που έγιναν είναι για να χτίσουμε ένα καλύτερο αύριο, άλματα ανταγωνιστικότητας, και πρέπει να ξέρετε ότι όσες χώρες διατηρούν υψηλά την ανταγωνιστικότητά τους και την εξωστρέφειά τους, έχουν ευημερία και όχι ανεργία. Αυτό ήταν υπεύθυνο για τη δική μας κρίση. Και αυτό είναι που εξαλείφουμε μέρα την ημέρα, την έλλειψη ανταγωνιστικότητας. Και οι μεταρρυθμίσεις που φέρνουν ανταγωνιστικότητα είναι το μεγάλο στίχημα από εδώ και μπρος, για να μην υπάρξει ποτέ πια ελληνική γενιά που θα γνωρίσει τη μάστιγα της ανεργίας όπως τη γνώρισε η σημερινή. Είναι εκείνο ακριβώς που χρωστάμε στα παιδιά μας. Το τελευταίο τρίμηνο του 2014 η Ελλάδα και η Ισπανία εμφανίζουν το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη. Και το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα της εποχής μας, η ανεργία, εμφανίζει σαφή υποχώρηση, σταθερή υποχώρηση σχετικά με τους προηγούμενους μήνες. Εξακολουθεί ασφαλώς να είναι υψηλή. Εξακολουθεί να είναι η ύψιστη προτεραιότητα στις κυβερνήσεις μας. Αλλά υποχωρεί. Υποχωρεί η ανεργία και αυτό είναι που δημιουργεί πραγματική ελπίδα. Για τα θέματα αυτά συνεργαστήκαμε στενά με τον Μαριάνο Ραχώη για τα νέα ευρωπαϊκά προγράμματα αντιμετώπισης ανεργίας και συγκεκριμένα της ανεργίας των νέων με το Youth Guarantee.
Ενώ τώρα συνεργαζόμαστε στενά και πάλι για το νέο πακέτο Juncker που προβλέπει 315 δισεκατομμύρια αναπτυξιακών έργων σε όλη την Ευρώπη. Πάντα βέβαια μέσα στα πλαίσια των ευρωπαϊκών θεσμών και των ευρωπαϊκών κανόνων. Το κοινό μας λοιπόν παρελθόν, τα κοινά προβλήματα που αντιμετώπισαν οι λαοί μας τα τελευταία χρόνια, η μεγάλη πρόοδος που σημειώθηκε στις δύο χώρες και η στενή μας συνεργασία, όπως είναι φυσικό, σφυριλάτησε και τις πολύ στενές σχέσεις μας. Με τον Πρωθυπουργό Ραχώη, που τον νιώθω και φίλο μου προσωπικά, αλλά και ειλικρινή φίλο της Ελλάδας, θέλω να τον ευχαριστήσω για τη βοήθειά του, τη σταθερή του φιλία, και θέλω στο πρόσωπό του να ευχαριστήσω τον ισπανικό λαό. Καλώς ήρθες στην Ελλάδα, Μαριάννα. Muchísimas gracias. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Señor presidente, κύριε Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι χαρά μου να βρίσκομαι εδώ. Και θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι έχω συνεργαστεί με τον Πρωθυπουργό κύριο Σαμαρά. Υπήρξα πραγματικά ένας μάρτυρας της δυναμικής του και όλες τις προσπάθειες που έκανε για να βγάλει τη χώρα από μια κρίση άνευ προηγουμένου. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για τα καλά του λόγια. Είναι ένας πραγματικός φίλος, ένας πραγματικός συνεργάτης και ένας πραγματικός leader, ηγέτης. Επίσης, τον ευχαριστώ που με προσεκάλεσε να επισκεφτώ σήμερα την Αθήνα. Πρώτον, διότι δεν είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ αυτή την πανέμορφη χώρα σαν πρωθυπουργός, αλλά υπό άλλες, παλαιότερα ναι. Και επίσης, να ευχαριστήσω όλη την υποστήριξη που η Ελλάδα δείχνει προς την Ισπανία και η Ισπανία προς την Ελλάδα σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, είχα την ευκαιρία να συζητήσω σήμερα μαζί του και να ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά με θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Μεταξύ άλλων, την κοινή απάντηση που πρέπει να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά της τζιχαντιστικής τρομοκρατίας, καθώς επίσης και τον ρόλο που πρέπει να παίξουν η Ισπανία και η Ελλάδα σαν δύο χώρες που βρίσκονται στα άκρα και στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σκοπός και στόχος μας να προστατεύσουμε τα ευρωπαϊκά σύνορα και να προστατεύσουμε την Ευρώπη γενικά από όσον αφορά το γεωστρατηγικό της μέρος. Όσον αφορά το πλάνο Juncker, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να αυξήσουμε και να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες που έχει η Ευρώπη. Επίσης, θα ήθελα να σημειώσω ότι τόσο η Ελλάδα όσο και η Ισπανία συμφωνήσαμε στις αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε όλοι μαζί με τους ευρωπαίους εταίρους μας. Κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα και η Ισπανία είναι δύο μεσογειακές χώρες οι οποίες έχουν πολλά πράγματα κοινά, τόσο στον πολιτισμό μας όσο και στον τρόπο με τον οποίο ζούμε. Στην Ελλάδα βλέπουμε όχι μόνο έναν παντοτινό φύλλο, αλλά βλέπουμε επίσης και τις βάσεις του πολιτισμού μας. Και όπως έλεγα, επίσης μοιραζόμαστε την Μεσόγειο και το λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού, του δυτικού πολιτισμού. Και βεβαίως και οι δύο χώρες συμμετέχουμε σε πάρα πολλές διεθνείς διοργανώσεις και διεθνείς συσκέψεις, όπως για παράδειγμα της προστασίας της Μεσογείου. Τόσο εμείς σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες, όπως και χώρες που βρίσκονται στο βόρειο μέρος της Αφρικής. Όσον αφορά το μέλλον μας, θα έλεγα ότι είναι σημαντική η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Μια διαδικασία η οποία έζησε πολύ δύσκολες στιγμές τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης, η οποία έβαλε σε κίνδυνο την δυναμική αυτής της ενσωμάτωσης. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι σεβαστήκαμε την δυνατότητα που οι πολίτες μας μπορούν να προσδώσουν για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και να προστατεύσουμε αυτό το οικοδόμημα. Όσον αφορά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, το επιστέγασμα είναι η προστασία του κοινού μας νομίσματος του ευρώ. Όσον αφορά τις δυσκολίες τις οποίες περάσαμε, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι όλη αυτή η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έδωσε τη δυνατότητα στην Ευρώπη να ζήσει μία περίοδο ειρήνης και ευμάρειας, ίσως την πιο μεγάλη κατά τη διάρκεια της ιστορίας της. Και θα έλεγα ότι πάνε πλέον των 60 ετών από τότε που η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε υπογράψει τότε σαν ΕΟΚ και ακόμα νωρίτερα την Συνθήκη Ένωσης Άνθρακος και Χάλιβα. Επίσης,
Επίσης θα ήθελα να πω ότι σιγά σιγά από εκεί και πέρα αρκετός δρόμος έχει γίνει και πριν από 10 χρόνια μπορέσαμε να ενώσουμε και πάλι τα δύο άκρα της Ευρώπης τα οποία ήταν χωρισμένα μέχρι τότε από ένα τείχος. Ευτυχώς αυτή η δύναμη δείχνει ότι ακόμα και αν ξεκίνησε με οικονομικούς μηχανισμούς συνεχίζει να είναι και πολιτικό και πολιτική παράδοση και πολιτικός τρόπος συμβίωσης, ο οποίος μας διευκόλυνε και μας επέτρεψε στα δύσκολα αυτά χρόνια να μπορέσουμε με τις μεταρρυθμίσεις να απαντήσουμε θετικά στην κρίση και όχι αρνητικά. Και ουσιαστικά μας έφερε πιο κοντά παρά μας απομόνωσε. Θα έλεγα ότι υπήρξαν βεβαίως και αμφιβολίες, υπήρξαν θέματα, υπήρξαν δυσκολίες, αλλά ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές ήμασταν πεπισμένοι ότι η απάντηση βρισκόταν μέσα στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα και όχι μακριά από εκεί. Τόσο η Ελλάδα όσο και η Ισπανία, όπως οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, κάθε μία βεβαίως έχει τις ιδιαιτερότητές της, αλλά και οι δύο, επλήγημεν από πολύ βαθιά κρίσεις μέχρι από την περίοδο που αυτές οι δύο χώρες επανέκτησαν τη δημοκρατία τους. Τόσο οι Ισπανοί όσο και οι Έλληνες έχουν ζήσει δυσκολίες οικονομικές και θα έλεγα ότι αρκετά είναι τα άτομα τα οποία έχασαν τις θέσεις εργασίας τους. Και οι δύο χώρες κάνανε δύσκολες μεταρρυθμίσεις και επίπονες μεταρρυθμίσεις. Αλλά είμαστε πεπισμένοι ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις ήταν αναγκαίες για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ακόμα καλύτερες οικονομίες πάνω σε μια σίγουρη και εγγυημένη βάση όπου η ευμάρεια και η δυναμική θα επιστρέψουν με έναν τρόπο συνεχή. Οι μεταρρυθμίσεις που κάναμε στην Ελλάδα και στην Ισπανία δίνουν καρπούς. Όπως έλεγε στην παρέμβασή του ο Πρωθυπουργός κύριος τόσο Ελλάδα όσο και είναι δύο από τις οποίες το μεγαλύτερο ανάπτυξη Ευρωζώνη από πάρονια υπήρξαν όπου η ανάπτυξη επίσης με πολλές μεγάλες απώλειες θέσεων εργασίας. Η Ελλάδα ήδη έχει ένα πλεόνασμα, ένα πρωτογενές πλεόνασμα και στην Ισπανία αυτά τα οποία βλέπουμε είναι ότι θα αναπτυχθούμε και εμείς περισσότερες και περισσότερες θέσεις εργασίας από ότι στο παρελθόν για το 15 από το 15. Αυτό δείχνει ότι αν συνεχίσουμε με τις πολιτικές οι οποίες έχουν ήδη δρομολογηθεί, εάν επίσης συνεχίσουμε με αυτόν τον καλό δρόμο, θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις οικονομίες μας με μια αισφόρο ανάπτυξη, η οποία θα δώσει και ευμάρεια και δυναμική. Τώρα που βγαίνουμε από αυτή την κρίση, χρειαζόμαστε σταθερότητα, όχι αστάθεια. Χρειαζόμαστε βεβαιότητα και εμπιστοσύνη, όχι αβεβαιότητα και όχι μια κατάσταση η οποία είναι επισφαλής. Μέσα στο... Και χρειαζόμαστε και την Ευρώπη, στην οποία πρέπει να είμαστε δίπλα της αυτήν την διαδικασία ενσωμάτωσης. Στην κοινή μας ιστορία, όλα αυτά δεν ασκήσει επιχάρτου. Αυτά ουσιαστικά χρειάζονται την συνεργασία μεταξύ όλων. Ορισμένοι νόμοι μπορεί να αλλάξουν, αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι πάντοτε να σεβόμαστε τους συμβιβασμούς. Και η Ευρώπη είχε πάντοτε έναν επικοδομητικό ρόλο και στόχο. Επίσης, βάλαμε σε εφαρμογή σημαντικότατες μεταρρυθμίσεις οικονομικές και νομισματικές πράξεις. Κυρίες και κύριοι, μία Ευρώπη δυνατή και σταθερή είναι η πεποίθησής μου. Αλλά για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε ισχυρές χώρες οι οποίες θα έχουν και ισχυρές κυβερνήσεις οι οποίες θα σεβαστούν όλα αυτά τα οποία έχουν μεγάλη σημασία και τα οποία επίσης πρέπει να πραγματοποιηθούν. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά τον κύριο Πρωθυπουργό για την πρόσκλησή του και είναι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι στην Ελλάδα.